Ήρθε λοιπόν αυτή η στιγμή που όλοι περιμέναμε, hashtag not, <laughs> καλά δεν ξέρω, όντως κάποιοι μου το ζητήσατε ρε παιδί μου, το άργησα λίγο η αλήθεια είναι γιατί γιατί η Αγγλία δεν ψήνεται να μας δώσει το 30 δευτερόλεπτο της πρόβας. Τι να κάνω εγώ. Ήθελα να είμαι τυπική, αλλά δεν με αφήνουν. Γενικά είναι μια χρονιά η οποία προσωπικά είναι από τις χειρότερες μου, όχι μόνο για το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν παίζει και πολύ ψηλά στη φάση, αλλά γενικότερα δεν είμαι και τόσο φαν των φετινών τραγουδιών. Θεωρώ ότι είναι από τις χειρότερες χρονιές. Στην αρχή πάντα όλοι λέμε ότι είναι κακή χρονιά και μετά αλλάζουμε γνώμη. Προσωπικά δεν άλλαξα ποτέ γνώμη, εξακολουθώ να λέω ότι είναι κακή χρονιά. Με ίσω κάποιε πολύ μικρέ εξαιρέσει, ρε παιδί μου. Αλλά για να είναι μια καλή χρονιά, δεν πρέπει να είναι μόνο λίγε εξαιρέσει, πρέπει να είναι κατά βάση καλά τραγούδια. Οπότε, ναι. Γενικά δεν θα χρονοτριβήσω, απλά έχω κάτι να σα πω πριν ξεκινήσουμε. Θυμάστε που εδώ στην Ελλάδα η ΕΡΤ έχει αποφασίσει να μην μπορούμε να δούμε Eurovision στο YouTube και συνεπώ κανένα από τα Interval Acts. Γιατί προτιμάει καλύτερα εκείνη την ώρα να δούμε διαφημίσει. Λοιπόν, φίλοι μου, σα έχω τη λύση. Κατεβάζετε το καλύτερο VPN που κυκλοφορεί εκεί έξω, την Surfshark δηλαδή. Κάνετε λογαριασμό και συνδέστε στον σερβερ όποια χώρα επιτρέπει να δείτε τα lives στο κανάλι τη Eurovision. Στην Αγγλία, α πούμε. Δεν θα επιτρέπει η Αγγλία, λογικά θα επιτρέπει. Και τι γίνεται με το που συνδέεστε, η IP σα αλλάζει και φαίνεται εκείνη τη στιγμή ότι βρίσκεστε στην Αγγλία. Οπότε έτσι ξεμπλοκάρετε τα lives των ημιτελικών και του τελικού. Τόσο απλά. Γιατί το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Πέρα από αυτό όμω, έχοντα Surfshark, έχετε και πολλά ακόμη ωφέλη. Κρυπτογραφείτε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία σα υπάρχει και έξω στο ίντερνετ και έτσι κατεβάζετε αρχεία άφοβα, συνδέεστε σε δημόσια WiFi χωρί κινδύνου, βρίσκετε καλύτερε τιμέ όταν ψωνίζετε online, αποφεύγετε στοχευμένε διαφημίσει και κούκκε και ένα σωρό άλλα πράγματα. Μπαίνετε σε όσε και όποιε συσκευέ θέλετε και ταυτόχρονα άμα θέλετε. Έχετε 30 μέρε εγγύηση επιστροφή χρημάτων και ένα εξαιρετικό deal που θα σα δώσω εγώ αμέσως τώρα. Λοιπόν, πατάτε το link κάτω στην περιγραφή, βάζετε τον κωδικό S και έτσι ξαφνικά σαν μαγικά έχετε επιπλέον 3 μήνε δωρεάν. Δεν το χάνει αυτό. Ξεκινάμε λοιπόν με το νούμερο 37, ο πάτος μου, στον οποίο βρίσκεται η Κροατία. Όσο και αν θέλω να πιάσω το μήνυμα που ίσως περνάει αυτό το τραγούδι, ε, δεν με αφήνουν οι τύποι αυτοί, οι οποίοι βέβαια μου προσέφεραν πολλά νούμερα στο TikTok, να είναι καλά, τους εκτιμώ πάρα πολύ γι' αυτό. Γενικά το τραγούδι αυτό είναι ένας αχταρμάς, όλη η παρουσίαση είναι περίεργη ε, και θεωρώ ότι είναι αυτό ρε παιδί μου, είναι ακριβώς αυτό το τραγούδι, που δίνει πάτημα σε πολλού να λένε ότι η Eurovision είναι ένα πανηγυράκι. Οκ. Okay. Εγώ είμαι αυτή τη άποψη. Σίγουρα συμβάλλουν σε αυτό, δεν λέω, αλλά ναι. Εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να συνδεθώ με αυτό το τραγούδι. Δεν μπόρεσα ποτέ να γελάσω τόσο πολύ με αυτό το τραγούδι, ούτω ώστε να το ανεβάσω παραπάνω. Οπότε ναι. Τελευταία θέση, Κροατία. Λυπάμαι πάρα πολύ. Στο νούμερο 36 έχω την. Μη με μισήσετε κάποιοι. <χει> την Πολωνία. Δεν ξέρω από πού να το πιάσω. Να το πιάσω από το τραγούδι σαν τραγούδι, να το πιάσω από την τραγουδίστρια σαν τραγουδίστρια, να το πιάσω από τα φωνητικά της έτσι... Ε, τις ικανότητες, τέλος πάντων. Η κυρία Μπέιμπα... Ξέρετε όμως τι της δίνω, ότι μπορεί και το διακομωδεί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι την έκραξαν πάρα πολύ φίλε. Δηλαδή σε σημείο bullying αισθάνομαι. Εντάξει, οκ, okay, ίσως να πήγε με λίγο παραπάνω σπρόξιμο ας πούμε, ίσως να μην χρειαζόταν να πάει, αλλά την ήθελα να πάει, τι να κάνουμε τώρα. Αλλά ναι, πολύ ρε παιδί μου, πολύ κοροϊδία γενικά. Εντάξει, είπαμε ξέρω εγώ, μια Eurovision είναι για να περάσουμε καλά είναι όλο αυτό. Δεν χρειάζονται τέτοια πράγματα, για όνομα του Θεού. Ναι, όλα αυτά, το τραγούδι σαν τραγούδι είναι ό,τι πιο πλαστικό υπάρχει, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω, δεν είναι καθόλου του στυλ μου, δεν θα το άκουγα ποτέ. Μπορεί βέβαια να σου κολλήσει λίγο σαν τσίχλα, αλλά με την κακή την έννοια, δηλαδή μπορεί να το τραγουδάω μέσα μου, αλλά είμαι σε φάση σταμάτα, δεν θέλω άλλο, φτάνει, είναι σαν βασανιστήριο κάπως. Αλλά ναι, εντωμεταξύ, μετά από όλο αυτό το κράξιμο, ξαφνικά πάει, αλλάζει λίγο το τραγούδι της, βάζει ένα dance break να το κάνει λίγο πιο έτσι κάπως και ξαφνικά, σαν μαγικά, όλοι Τρελαίνονται. Αυτό πάλι. τι φάση. Από εκεί που την μισούσαν, τώρα την αγαπάνε. Ειλικρινά, μια μερίδα των fans τη Eurovision δεν μπορώ να του ψυχολογήσω με τίποτα ρε. Μα με τίποτα όμω. Και σιγά το dance break θα πω εγώ. Δηλαδή, οκ, okay, α ηρεμήσουμε λίγο. Θέλω να σκεφτούμε με λογική. Βασικά αυτό. Με λογική, δεν θέλω κάτι άλλο. Πάμε στο νούμερο 35, στο οποίο έχω το San Marino. She knows the way. Έβλεπα ένα πολύ ωραίο meme τύπου Τα μωρά όταν ε, κλαίνε, Τα μωρά όταν ξέρω εγώ θέλουν φαγητό, Τα μωρά όταν και βάζουν εκείνο το ουάου! που κάνει αυτός. <σώ> υπέροχο. Γενικά με τα memes περνάω πάρα πολύ ωραία στη Eurovision. <σώ> ναι, οκ, okay. okay. Γενικά με το τραγούδι δεν μπορούσα ποτέ να συνδεθώ, η αλήθεια είναι. Εκτιμώ τι φωνητικέ ικανότητε του τραγουδιστή. <σώ> <σώ> μέχρι εκεί, γενικά. Και εντωμεταξύ θυμάμαι ότι όταν άκουγα στην αρχή αυτό το τραγούδι, δεν άκουγα smell you like an animal, άκουγα slay you like an animal. Και είμαι σφασί, γιατί έχει επιτραπεί αυτό ο στίχο στην Eurovision. Αλλά τελικά εγώ έκανα λάθο, οκ. Okay. Θα ήταν περίεργο αν έλεγε slay και όχι smell. Στο νούμερο 34 έχω την Δανία. Δανία, η γλυκιά μου η Δανία, με το γλυκύτατο αυτό παιδάκι, το οποίο ας το παραδεχτούμε όλοι δεν μπορεί. Δηλαδή, όταν άκουσα την πρόβα, ήμουν σε φάση. Ναι, οκ, okay. και εγώ μπορώ να το πω έτσι. Αυτό, αυτό άκουγα. Προσωπικά δεν μου έκανε και τίποτα το staging, δηλαδή κάποιοι ενθουσιάστηκαν κάπω με αυτό το staging το πολύχρωμο και με ένα προ που έχουν βάλει λίγο περίεργο. Δεν κατάφερε να μου το ανεβάσει ιδιαίτερα. Εντάξει, ίσω βρει το κοινό του σε λίγο πιο μικρέ ηλικίε. Είναι έτσι λίγο και η pop φάση, αλλά δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσιάζει ιδιαίτερος. Οπότε γι' αυτό βρίσκεται και στη θέση που βρίσκεται. Στο νούμερο 33 έχω τον δίδυμο στυλιστικά με τον δικό μας Ρουμάνο, τη Ρουμανία λοιπόν <Τι> Ειλικρινά όταν είδα την πρώτη πρόβα που βγάζανε στο TikTok και είδα τη η λέω φίλε θα φοράνε τα ίδια. Και δεν είχα δει καν τα ρούχα του Βίκτορα. Απλά το είχα συνδέσει ότι γενικότερα στι εμφανίσει του ο Βίκτορα φορούσε έτσι shorts ρε παιδί μου και που καμισάκι τι στο καλό είναι αυτό. Όχι ποκαμισάκι, ούτε γυλαίκο. Τα μπερδεύω αυτά κάθε φορά. Έχω σκαλώσει άσχημα αυτή τη στιγμή. Τέλο πάντων, καταλάβατε τι θέλω να πω. Ναι, και κατευθείαν σκέφτηκα φίλε θα φοράνε τα ίδια πράγματα. Το βλέπω να έρχεται. Και όντω ήρθε. Ναι, γενικά πολύ μόνο στη σκηνή ο Ρουμάνο μα. Η αλήθεια είναι πω ήταν κάπω ε, ιδιαίτερο το χορευτικό που τον συνόδευε στον εθνικό του τελικό. Και καταλαβαίνω ίσω για ποιο λόγο δεν του επέτρεψαν να φέρει κάτι τέτοιο και στη σκηνή τη Eurovision. Εκτό αν ήταν από άποψη να μείνει μόνο του στη σκηνή, δεν ξέρω. Αν ήταν από άποψη, ήταν ίσω η χειρότερη επιλογή που θα μπορούσαν να κάνουν γιατί πραγματικά μου έδωσε vibes για να τέρζει. Μόνη στη σκηνή που την κατάπινε Όλο αυτό γενικά Ναι Ωστόσο εδώ εκτιμώ πάρα πολύ επίσης Τις φωνητικές ικανότητες Μου αρέσει πάρα πολύ η ενέργεια που βγάζει Το πιστεύει το παιδί αυτό Και θα πω ότι δεν είναι από τα τραγούδια Που δεν μου έμειναν καθόλου Δηλαδή με έπιασα αρκετέ φορές Να το τραγουδάω από μέσα μου Ταξα τραγουδάκι είναι τίμιο αλλά μέχρι εκεί. Για τα προσωπικά μου γούστα πάντα. Στο νούμερο 32 έχω, και ίσως με μισήσουν αρκετοί γι' αυτό, γιατί βλέπω ότι έχει το κοινό του, την Πορτογαλία. Όσο αγαπούσα την Πορτογαλία πέρσι, τόσο δεν αγαπώ την Πορτογαλία φέτο. Η αλήθεια είναι. Ενώ είναι έτσι αρκετά φαν και είναι ιδιαίτερο σαν στυλ, ρε παιδί μου, δεν μου έκανε ποτέ το κλικ. Δεν... Δηλαδή, σκεφτείτε ότι το έχω ακούσει και δύο φορέ. <laughs> δηλαδή και του Ρουμάνου περισσότερε φορέ το έχω ακούσει από τη Πορτογαλία. Ωστόσο, έχω δει ότι όντω ψιλοαρέσει ρε παιδί μου. Δεν είναι τόσο κάτω όσο το έχω εγώ. Στην πρόβα, βέβαια, επίση δεν μου έκανε κάτι. Δηλαδή, ενώ έχει και αυτοί χορευτέ, πάλι μου φαίνεται πολύ μόνη, πολύ απλό, πολύ κόκκινο. <laughs> Είχε ένα θυμό ρε παιδί μου έτσι όπω την έβλεπα να τραγουδάει. Δεν ξέρω αν είναι το στυλ του τέτοιο, αλλά είναι αυτό. Δεν το έχω δει και πολλέ φορέ, οπότε καταλαβαίνετε. Στο νούμερο 31 έχω τη μάλτα Ρε φίλε, είναι τόσο φαν αυτό το τραγούδι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το σαξόφωνο. Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, το vibe που βγάζει. Στην αρχή το είχα πολύ πιο πάνω. Αλλά με χαλάει πάρα πολύ αυτό που βλέπω live, ρε φίλε, η σκηνική παρουσία. Οκ, okay, έχεις έχει ένα στίχο που λέει I feel better in my sweater. Αλλά γιατί να το φέρει και στη σκηνή τη Eurovision. Οκ, okay, το εκτιμώ ότι νιώθει άνετα στα sweater σου. Και εγώ νιώθω πάρα πολύ άνετα στα sweater μου. Αλλά δεν πάω τώρα να τραγουδήσω με sweater στη σκηνή τη Eurovision. دηλειών, δηλαδή, δεν ξέρω αν με νιώθετε σ' αυτό. Αλλά ναι, θα ήταν από τα τραγούδια που θα μπορούσαν να είναι για μένα πολύ πιο πάνω, αλλά μου το χαλάει πάρα πολύ η σκηνική παρουσία. Στο νούμερο 30 έχω το Azerbaijan. <μ quierim inệu> δεν το περίμενε κανεί λογικά, ότι θα είναι αρκετά κάτω το Αζερβαϊτζάν. Η αλήθεια είναι ότι είναι από τι συμμετοχέ που δεν αρέσει στην πλειοψηφία. Οκ, okay, μπορώ να καταλάβω γιατί, αλλά για μένα είναι έτσι ένα πολύ cute, ε, 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 ομορφούλη τραγουδάκι. Στο τέλο, επίση, μου αρέσει πάρα πολύ το πώ εξελίσσεται. Επίση, τα διδυμάκια αυτά είναι Πολύ γλυκούλικα. Δηλαδή, ξέρω ότι είναι από τι συμμετοχέ που δεν θα περάσουν, αλλά αν περνούσαν, θα χαιρόμουν. Δεν ξέρω γιατί. Δεν θα το ήθελα στο τελικό, αλλά θα χαιρόμουν. Δεν βγάζει κανένα νόημα. Το ξέρω. Και έχουν κάνει κάτι αρκετά ιδιαίτερο ε, στη σκηνική παρουσία, που εγώ το εκτίμησα. Βέβαια, είναι λίγο στα όρια του kids. Εντάξει, να τα λέμε κι όλα. Αλλά οκ, okay, έπρεπε να δώσουν κάτι ίσω παραπάνω, για να μπορέσει ο κόσμο να το θυμάται ενδεχομένω. Και στο νούμερο 29, πονάει η καρδιά μου που θα το πω αυτό. Είναι η Ελλάδα. Εντάξει. Από πού να το πιάσω δεν ξέρω γενικά όλο. Όταν είδα τα 30 εκείνα δευτερόλεπτα, ήμουν σε φάση. Οκ, okay, δεν περνάμε. Όποια ελπίδα και αν υπήρχε, τώρα πάει. <laughs> Αλλά μετά έβαλα λίγο τη λογική μου να σκεφτεί. Και είπα. Ωραία. Το παιδί είπε ότι είχε κάποια τεχνικά προβλήματα. Που σημαίνει ότι αυτό μπορεί να επηρέασε τη φωνητική του απόδοση. Γιατί το βλέπει και λίγο και στο βλέμμα. Ότι το παιδί κάτι δεν, δεν πήγαινε καλά, ρε παιδί μου. Κάτι σαν να ήταν αγχωμένο, σαν να. κάτι, κάτι σαν να μην πήγαινε καλά. Δεν ξέρω. Ελπίζω να μειωθεί ο καπνό αυτό στο τέλο. Γιατί οριακά τον βλέπει τον άνθρωπο. Εντάξει. Αυτά είναι τέλο πάντων τεχνικά πράγματα τα οποία θεωρώ ότι θα βελτιωθούν. Αλλά γενικά, ρε παιδί μου, υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο stage. Για αυτό το ελληνικό. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι όταν έρχονται σκηνοθέτε που δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη επαφή με το διαγωνισμό, εντάξει, ο Ρίγο ε, είχε κάποιε συμμετοχέ στην Eurovision παλιότερα. Η Ελευθεριού και ένα ακόμη, νομίζω ήταν ναι, ο Γιώργα. Παίζει να ήταν ο Γιώργα. Δεν παίρνω ορκό, τέλο πάντων. Γενικά, θέλει ο άνθρωπο να βάζει ελληνικό στοιχείο μέσα. Αν θυμάστε, είχε βάλει και στα άλλα. Εδώ επέλεξε να βάλει τα ελληνικά τα γράμματα. Έλεγε ο Βίκτορα My Mind και από πίσω στο LED έβλεπε το Mind. Και λέω Χριστέ μου, τι είναι αυτό, ρε. <χι> γιατί, γιατί! Δεν βγάζει κανένα νόημα. Δηλαδή, αν μου έβαζε, ρε παιδί μου, ε, ωραία, λέει Mind, γράψε ε, σκέψη, γράψε μυαλό. Δεν γρα... Γράψε όντω κάτι στα ελληνικά, αλλά να βγάζει νόημα. Δηλαδή, το Mind τι είναι ρε φίλε. Οκ, okay, θε να κάνει κάτι καλλιτεχνικό, αλλά να το καταλαβαίνει κι ο άλλο λίγο. Να μην πρέπει να μυρίσει τα δάχτυλά του για το τι ακριβώ βλέπουμε. Λέω εγώ τώρα. Και μετά είναι και αυτοί οι τεράστιοι βίκτορε που χορεύουν από πίσω, δεν ξέρω τι κάνουνε. Οκ, okay. Όχι, πάλι όχι. Δηλαδή, μετά από αυτό που είδα, θα προτιμούσα πολύ απλά να τον δω με την κυθαρίτσα του, να βγάζει το συνέστημά του. Και γενικότερα θεωρώ ότι θέλει και ο Βίκτορα να βγάλει αυτή την ενέργεια που θέλει, που το, το συνέστημα που του δημιουργεί αυτό το τραγούδι. Αλλά φτάνει στο σημείο που υπερβάλλει. Τουλάχιστον αυτό κατάλαβα από την πρόβα. Θέλει λίγο πιο, λίγο πιο ήρεμη, α πούμε, τη φάση. Δυστυχώ. Ήτανε και το λέω πολύ αντικειμενικά αυτό έτσι, γενικά σαν τραγούδι σας είπα και στο reaction μου ότι είναι από τα τραγούδια που εγώ θα άκουγα. Δεν το θεωρώ κακό, αλλά ήθελα να κάνεις κάτι ιδιαίτερο στη σκηνή για να σου μείνει. Τώρα το τι ιδιαίτερο είναι αυτό, ούτε εγώ μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή και γενικά ήταν ένα δύσκολο έργο θεωρώ να δημιουργηθεί κάτι αξιομνημόνευτο, ούτε ώστε να μείνει στον θεατή αυτό το τραγούδι, αλλά τελικά όταν βλέπω αυτό προτιμώ να ήταν κάτι Εντελώ απλό. Πού φτάσαμε, Ειλικρινά. Τι να πω, δεν ξέρω. Ειλικρινά, όταν είδα ε, εκείνα τα 30 δευτερόλεπτα, ήταν σαν να βλέπω τα 30 δευτερόλεπτα τη Τερζή και σαν να βλέπω του Άργκο. Που ήξερα ότι δεν θα περάσει. Το πράγμα έχει τελειώσει εδώ. Θεωρώ ότι καλύτερα να μην περάσει καθόλου αυτό το τραγούδι, παρά να περάσει και έναν τελευταίο. Δηλαδή, η καρδιά μου θα πονέσει ακόμα περισσότερο να το δω τελευταίο. Δηλαδή, για ποιο λόγο. Θα είναι πολύ άβολο μετά να, να βλέπει το televoting να έχει η φάτσα το Βίκτορα και να λέει 0 βαθμού. Α το είναι όσο λιγότερο τραυματική γίνεται αυτή η εμπειρία. Γενικά, δεν φαίνεται, τουλάχιστον αυτό που δείχνει, δεν φαίνεται να τον επηρεάζουν όλα αυτά και ευτυχώ χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί έχουμε φτάσει και σε σημείο. Το έχουμε εμεί αυτό οι Έλληνε γενικά. Βέβαια και οι ξένοι σχολιάζουν άσχημα, αλλά και εδώ στην Ελλάδα βλέπω να το ξεσκίζουν το καημένο το παιδάκι, ειδικά με αυτά που φοράει στην αρχή φίλε. Έλεγα μακάρι να το βλέπουμε χιούμορ όλο αυτό, γιατί τι να πω. Ό,τι και να λέμε είναι ένα παιδί 16 χρονών. Πήγε σε αυτό το πράγμα που λέγεται Eurovision, πήγε από σπόντα από ό,τι καταλαβαίνω πλέον. Οπότε α το στηρίξουμε. Τι να, τι να, πω, είναι κρίμα. Εγώ θα ευχηθώ καλή επιτυχία όπω και να έχει. Πιστεύω ότι θα βελτιωθούν πάρα πολύ τα πράγματα σε σχέση με αυτό που είδαμε. Ειλικρινά το πιστεύω αυτό. Αλλά φοβάμαι πω ακόμη και αυτό δεν θα είναι αρκετό ούτε ώστε να πάει καλά αυτή η συμμετοχή. Το λέω με πόνο καρδιά, αλλά θέλω να είμαι αντικειμενική. Και κάπως έτσι πάμε στο νούμερο 28, στο οποίο έχω την Ελβετία. Λοιπόν θα σας πω, όταν άκουσα το snippet που είχε βγει για αυτή τη συμμετοχή... ...ήταν εκείνη η γεφυρούλα που έκανε το ο, -ο, -ο, -ο» κάπως έτσι... Μην περιμένετε τώρα να το αποτυπώσω ακριβώ. Λέω, φίλε, αυτό θα είναι καλό. Και πάλι, όπω γίνεται συνήθω με τα snippets που βγαίνουν, ακούμε ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι αντιπροσωπευτικό του όλου τραγουδιού. Γιατί αυτό το κομμάτι, το ο, δεν έχει καμία σχέση με το υπόλοιπο τραγούδι. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι το τραγούδι γενικά δεν είναι καλό. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ενορχήστρωση που έχει. Αν έβγαζα του τείχου, αισθάνομαι ότι θα μπορούσε να είναι άνετα soundtrack ταινία. Επίση, από την πρόβα που είδα ότι υπάρχει και και ένα είδου χορευτικό. Δεν ξέρω πώ νιώθω γι' αυτό. Όχι καλά, μάλλον για να το έχω στο νούμερο 28. Γιατί ρε παιδί μου, ο άνθρωπο φαίνεται ότι το σκέφτεται. Σκέφτεται τι κίνηση κάνω τώρα, ποια είναι η επόμενη μου κίνηση και παράλληλα πρέπει να τραγουδάω και σωστά. Γενικώ δεν νομίζω ότι του ταιριάζει. Και στο νούμερο 27 έχω την Ολλανδία. <Τι> Η Ολλανδία, η οποία ακολουθεί τα βήματα πάνω-κάτω τη προηγούμενη χρονιά, από την άποψη ότι δεν στέλνει κάτι ανεβαστικό, στέλνει και αυτή μια μπαλάντα. Βέβαια, είναι λίγε οι μπαλάντε φέτο, αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, από την άποψη ότι μπορεί να μην ξεχωρίζουν τόσο. ή να ξεχωρίζουν κιόλα, ναι. Δεν ξέρω. <laughs> Σαν τραγούδι, οκ, okay, δεν είναι από αυτά που θα πει uh, wow, τι είναι αυτό που άκουσα μόλι. Και επίση από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι φαίνεται και όλα δεν είναι ότι έχουν και την καλύτερη χημεία οι δυο του. Αλλά μπορώ να πω ότι αυτό που είδα από την πρόβα μου άρεσε. Επίση, οκ, okay, δεν του θεωρώ κακού φωνητικά από αυτό που άκουσα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά που φοράνε. Ειδικά η κοπελιά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που φοράει. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι από τα shock qualifiers, όχι shock non qualifiers, από τα shock qualifiers γιατί γενικά δεν είναι ότι αρέσει ιδιαίτερα το τραγούδι. Γενικά είναι απλό και όχι ταυτόχρονα. Δεν ξέρω αν μου νόημα αυτό. Και πάμε στο νούμερο 26, στο οποίο έχω την Εστονία. Now I see όλε οι μπαλάντε μαζί, όπω καταλαβαίνετε. Τι έβαλα όλε στη μέση. Δεν είναι καθόλου κακό τραγούδι. Νομίζω είναι η πιο ωραία παλάτα φέτο. Μου αρέσει η τσαχπινιά που έχει κάνει με το πιάνο. Ελπίζω να την κρατήσει, γιατί αυτό που είδα στην πρόβα Uh -uh. Γιατί να τη βάλεις να χορεύει, να χορεύει. Τέλο πάντων, καταλάβετε να κάνει αυτέ τι κινήσει. Δεν κολλάει. Πώ θα το κάνουμε τώρα. Αυτού του τραγουδίου το ταιριάζει αυτό που έκανε στον εθνικό τελικό. Να είναι μπροστά στο μικρόφωνο και να δίνει πόνο. Τελείωσε. Μου βάλε τώρα την άλλη να πηγαίνει πέρα εδώ. Θα να κάνει κάτι τέτοια, κάτι τέτοια. Τι. Δεν, δεν κολλάει. Αλλά εντάξει, όπω και να έχει, τύψα έχει φωνάρα. Ειλικρινά, τη βγαίνει τόσο αβίαστα αυτή η φωνή που με σε φάση αυτό θα πεινάει στα λέντο. Επίση, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που φοράει. ελπίζω να το αλλάξει. Τα LED που έχουν πολύ φασαρία, πολύ βασικά. Φασαρία, αλλά και μονότονη φασαρία. Δεν ξέρω. Γενικά χρησιμοποιώ πολλέ αντιθέσει σήμερα. Δεν ξέρω τι συνέβη. Και είναι από τα τραγούδια που για μένα έπεσαν με αυτό που είδα live. Περίμενα να κρατήσουν τουλάχιστον αυτό που έκανε στον τελικό τον εθνικό. Δεν θυμάμαι να χόρευε στον εθνικό τελικό. Χόρευε ρε παιδιά, δεν θυμάμαι. Στο νούμερο 25 έχω τη γείτονα χώρα, Αλβανία. Ό,τι πιο έτσι, ελληνικό τραγούδι θα μπορούσε να υπάρχει φέτο. Είναι λίγο και αυτό ένα αχταρμά, ψέματα να μην πούμε, αλλά το ότι είναι όλη η οικογένεια πάνω στη σκηνή, εμένα με κέρδισε, εντάξει. Επίση η τραγουδίστρια είναι και αυτή η φωνάρα. Μου άρεσε και η πρόβα. Δηλαδή μου το ανέβασε, όχι αρκετά. Δηλαδή είδα ότι κάποιοι ενθουσιάστηκαν πολύ με την πρόβα, εγώ οκ, okay, είπα καλό, εξετρελάθηκα και από εκεί που πίστευα ότι δεν θα περάσει καν, τώρα θεωρώ ότι είχε αρκετέ πιθανότητε. Δεν είναι ρε παιδί μου από τα τραγούδια που θα άκουγα, αλλά εκτιμώ την προσπάθεια και το συνέστημα που βγάζει. Και στο νούμερο 24 έχω το Βέλγιο. Αυτό το Βέλγιο αυτοκτόνησε φέτο, θα πω εγώ. Έβαλε τα χεράκια του και έβγαλε τα ματάκια του. Και όχι, δεν θα πω ότι έπρεπε να πάει η κοπελιά η ξανθιά. Για μένα έπρεπε να πάει η κοπελιά η μελαχρινή που δεν θυμάμαι τώρα πώ τη λένε. Και η ειρωνία είναι ότι έχω ακούσει πολλέ φορέ το τραγούδι τη. Δεν ξέρω, εκείνο το τραγούδι το αγάπησα, φίλε. Και ειλικρινά δεν κατάλαβα ποτέ για ποιο λόγο δεν κέρδισε. Τι ωραίο dark τραγουδάκι, τι ωραίο vibe σου έβγαζε. Εν τω μεταξύ δεν μιλάω για την actual συμμετοχή τώρα, μιλάω για αυτά που ήταν στον εθνικό τελικό. Από εκεί καταλαβαίνει, τέλο πάντων. Οκ, okay, εντάξει. Δεν είναι κακό ρε παιδί μου και αυτό που πήγε εν τέλει. Είναι έτσι fun. Μου αρέσει αυτό το μπιτάκι που έχει. Μου αρέσει επίση αυτό που φοράει ο Γκουστάβ. Υπέροχο. Και αυτό το voguing, πώ λέγεται, που κάνουν οι χορευτέ. Μου αρέσει. Είναι πολύ φωτεινό σαν act, το οποίο επίση μου αρέσει. Και... αυτό θεωρώ πω θα περάσει. Στο νούμερο 23. Έχω την Ισλανδία. Μετά την Αλίκα ή πριν την Αλίκα, δεν ξέρω τώρα, εντάξει, στο ίδιο επίπεδο τις έχω, νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες φωνές φέτος. Το τραγούδι σαν τραγούδι είναι κάτι που θα άκουγα, είναι αυτό το drum and bass που εμένα μου αρέσει. Δεν με ξετρελαίνει ωστόσο να πω ότι είναι κάτι wow. Δεν ξέρω τι διαφορετικό θα μπορούσα να κάνει live. Ε, σίγουρα να μην έκανε αυτά τα τη που πηγαίνει και τρέχει σαν κατσίκι, αλλά εντάξει. Άμα είναι το στυλ τη, εγώ πια είμαι να το κρίνω. Επίση, δεν ξέρω πώ νιώθω για το φωτισμό που έχουν επιλέξει να παρουσιάσουν στη σκηνή τη Eurovision. Μ' αρέσει αυτή η αντίθεση του μπλε και του μόβ, όπω βλέπετε και από το δικό μου το background. Αλλά νομίζω πω ήταν κάπω υπερβολική. Γενικά με το φωτισμό φέτο έχω πολλέ ενστάσεις, μου χαλάνε πάρα πολλά acts, αλλά ελπίζω ότι είναι απλά θέμα βελτίωση. Στο νούμερο 22, έχω τη Λιθουανία. Η γλυκιά μου Λιθουανία, την οποία έχω εκτιμήσει ιδιαίτερω τα τελευταία χρόνια. Φέτο, οκ, okay, δεν είμαι τόσο τρελαμένη. Παρ' όλα αυτά, δεν με χαλάει το τραγούδι σαν τραγούδι. Δηλαδή, θυμάμαι ότι όταν είχε πρωτοβγεί, το είχα ψηλά. Μου αρέσει πάρα πολύ ε, το ρεφρέν, όχι αυτό το τσου το του το που λένε, το πριν που λέει. Ε, επίσης Επίση και αυτή πολύ ωραία φωνή. Οκ, okay, σαν σκηνική παρουσία δεν μου δίνει κάτι τρελό. Είναι αρκετά απλό. Το έχουμε ξαναδεί αρκετέ φορέ αυτό το γύρω-γύρω με τα φωνητικά, ρε παιδί μου. Γενικά την Θέλουν να περνάει και άνετα κιόλα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, για μένα πλέον είναι μια πολύ ε, μέση κατάσταση. Και ναι, και όχι. Και έτσι και γιουβέτζι. Και χλωρώ και ξέρω. Και τα διλήμματα σώρο. Πάντω, από άποψη δισήματο, ελπίζω να κρατήσει αυτό που είχε στον εθνικό τη τελικό. Γιατί αυτά που είδα, Όχι. Και στο νούμερο 21, έχω την Ιρλανδία. είμαι σίγουρη ότι πολύ είστε σε φάση Ιρλανδία. Γιατί. <laughs> Τι να σα πω, παιδιά. Εμένα αυτό το τραγούδι μου αρέσει. Είναι επειδή μου θυμίζει λίγο Coldplay. Είναι επειδή. Ε, ναι, αυτό. <laughs> Όχι, εντάξει, μου βγάζει κάτι πολύ θετικό, ρε παιδί μου. Πάντα μου έβγαζε κάτι ευχάριστο. Κάτι τύπου να βλέπει θετικά τη ζωή. Βέβαια, όταν είδα τα pre-parties, που Στο ρεφρέν ο τύπο δεν τραγουδάει ποτέ το We Are One, εκνευρίστηκα πάρα πολύ. Γιατί το δαμια, το δα δυο, το δατρί, λέω φίλε μου, θα τραγουδήσει ποτέ, τι θα γίνει. Και από ό,τι κατάλαβα, παίζει να μην το τραγουδάει γενικά. Οπότε αυτή είναι η φάση του. Είναι μόνο φωνητικά το We Are One, δεν ξέρω. Αυτό μου το χάλασε πάρα πολύ. Γιατί με το είχα πολύ πιο πάνω. Και επίση δεν με χάλασε καθόλου αυτό που είδα live στην πρόβα. Οκ, είναι όλο ένα χρυσό πράγμα. Καταλαβαίνω ότι είσαι κάποιο που να μην αρέσει αυτό. Για μένα όμω του έδωσε κάτι. Επίσης εκείνο το στιγμιότυπο που βάζει το χέρι του και ακουμπούσε ένα άλλο χέρι στο LED εκεί Μα μου πάρα πολύ αυτό. Δεν ξέρω Και στο νούμερο 20 έχω τη μεγάλη τη Βρετανία oh. <Τι> Του hosts τη φετινή ε, Eurovision, όταν το άκουσα, μπορώ να πω ότι μου άρεσε. Είναι ρε παιδί μου έτσι στυλ lipa τέτοια φάση, το οποίο το ακούω. Οκ. Okay. Δεν σκίζω και τα ρούχα μου, αλλά το ακούω. Αλλά ξέρετε τι δεν ακούω. Τη Μέη, τη Μούλερ. Μίλλερ. Μάλερ, ξέρω εγώ. 30 δευτερόλεπτα από την πρόβα της δεν έχω για να κρίνω, οπότε δεν ξέρω αν θα μπορούσε να είναι πιο πάνω για μένα. Τώρα ό,τι έχω κρίνω. Είναι κάπως εντυπωσιακό, όπως στην αρχή είναι πάνω κάπου ψηλά, τέλος πάντων. Δίνει κάτι ωραίο, αλλά η υπόλοιπη αισθητική του staging για μένα δεν. Επίσης αυτό που φοράει για μένα δεν. Όλη η φάση είναι πολύχρωμη και αυτή είναι στα μαύρα, μαύρη χείρα, δεν ξέρω. Και φωνητικά κάπως μας τα χαλάει η Μέη, e γιατί άντε στα πριπάρτης να δεχτώ ότι ήταν άρρωστη, άντε ότι κάνει προπόνηση τη φωνή της, δεν ξέρω εγώ τι κάνει. Τώρα λέει έχει τεχνικά προβλήματα και γι' αυτό δεν βγήκε η πρόβα της. <σκυρίζει> Το βλέπετε, εγώ αυτό κάποια στιγμή θα το ρίξω, έτσι. Με κούρασε λίγο αυτή η φασούλα, θα πω. Μακάρι να με διαψεύσει όταν δω το act στον τελικό. Και πάμε στο νούμερο 19, στο οποίο έχω την Τσεχία. <σκυρίζει> μωρέ τσεχία. Α, μωρέ τσεχία. <laughs> είναι από τα παραδείγματα πώς μπορείς να καταστρέψεις ένα τραγούδι live από τα πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα. Γενικά θεωρώ ότι δεν το βρίσκουν καθόλου όλα μαζί όταν τραγουδάνε. Το ρεφρέν ενώ είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ έτσι, ατμοσφαιρικό, σου βγάζει κάτι πάρα πολύ... Ένα πολύ ωραίο vibe, ρε παιδί μου. Όταν το ακούς live, είναι ρε παιδί μου πώς είναι το τι παραγγέλνεις και τι σου έρχεται. Αυτό. Σίγουρα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ σε σχέση με τα pre Δεν το συζητώ αυτό. Και γενικά ε, η πρόβα φάνηκε τίμια. Δεν είναι ότι απογοητεύτηκα και τρελά. Θα προτιμούσα βέβαια να δω τα χρώματα του βίντεο κλιπ. Είναι ένα ερωτηματικό για μένα η τσεχία. Στο νούμερο 18, μη με μισήσετε, σας παρακαλώ. Έχω την Αυστρία. Όπω πέρσι, έτσι και φέτο, εγώ με την Αυστρία δεν τα πάω πολύ καλά, από ό,τι φαίνεται. Βασικά, όχι, δεν τα πάω πολύ καλά. Στην αρχή δεν μ' αρέσει το τραγούδι. Μετά κάτι γίνεται, μου γίνεται ένα κλικ και μ' αρέσει. Και μετά το βλέπω live και μου καταστρέφεται πάλι. Δεν ξέρω, εμένα αυτό το πο-πο-πο με εκνεύριζε στην αρχή. Δεν καταλάβαινα για ποιο λόγο δεν καταλάβαινα. Εντάξει, καταλάβαινα, αλλά εγώ δεν μπορούσα να πιάσω αυτό το vibe και να το νιώσω το πόσο χαϊπαρισμένο είναι αυτό το τραγούδι γενικά. Το vibe που σου βγάζει το τραγούδι αυτό στο βίντεο κλιπ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βγάζουν live οι τραγουδίστριε. Στην πρόβα, δηλαδή, απογοητεύτηκα πάρα πολύ με αυτό που είδα. Και σκεφτείτε ότι το είχα στο top 10 μου αρχικά. Και μετά από αυτό που είδα live, κατέβηκε στο νούμερο 18. Σκέφτονται τι κινήσει που θα κάνουν, γιατί πρέπει πρώτα να τραγουδάνε σωστά. Που σημαίνει ότι αυτό το στυλ δεν του ταιριάζει. Αισθάνομαι ότι κοιτούνται, τύπου ε, συνεννοούμαστε τώρα, ε, κάνουμε αυτό τώρα, πρέπει το κάνουμε σωστά. Δηλαδή, είναι η σειρά σου τώρα να κάνει αυτό, η σειρά μου να κάνω εκείνο. Δεν ξέρω αν το πιάνετε αυτό που λέω. Στο νούμερο 17 έχω τη Σλοβενία. Μη πω μα θέλω να say you get it out τις μέλισσες, αλλά ενέτη 2008. Κάτι τέτοιο μου βγάζει αυτή η μπάντα. Βασικά όχι η μπάντα, το τραγούδι. Μου θυμίζει, λες και είναι μέλισσες 2008. Δεν τρελάθηκα ποτέ με αυτό το τραγούδι, ακόμη δεν ξετρελαίνομαι, αλλά μου αρέσει πολύ αυτό που βγάζουν live. Οι άνθρωποι ξέρουν να διασκεδάζουν τον άλλον. Έχουν κάτι χαρισματικό, η αλήθεια είναι. Ο τραγουδιστής τους είναι σαν να σου κλείνει το μάτι κάπω ότι εγώ είμαι εγωιτευτικό τώρα και σου αρέσω. Και πιστέψτε με ότι πριν τι πρόβε το είχα πολύ πιο κάτω. Οπότε εγώ μάσισα, το άχαψα το παραμύθι και ανέβηκε πολύ αυτή η συμμετοχή στα μάτια μου και πιστεύω ότι θα πάνε ανέλπιστα καλά. Στο νούμερο 16 έχω τη Μολδαβία. <Τι> Πόσο αγαπώ αυτό το τραγούδι ρε φίλε, είναι πώ ήταν η Γαλλία πέρσι, είναι ε, η Μολδαβία φέτο για μένα, το ίδιο πράγμα, είναι ακριβώς το στυλ που ακούω, μου αρέσει αυτό το ethnic που βγάζει, μου αρέσει αυτό το beat που έχει αυτό το τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ γενικά, αλλά αυτά τα χορευτικά, τα κάπου αέρια, τα τα τα... Δεν ξέρω. Βέβαια θα μου πει πώ θα το ήθελε, Ρε Μαρία, αλλιώ. Και θα σου πω ότι δεν έχω ιδέα. Γιατί δεν είμαι σκηνοθέτη. Άσχετα που κάποιε φορέ έχω κάποιε πολύ ωραίε ιδέε στα δικά μου τα μάτια. <laughs> Στο νούμερο 15 έχω τη Λετωνία. Ε, δεν μπορώ να μην εκτιμήσω τώρα αυτό το κομμάτι, δηλαδή πραγματικά. Και στεναχωριέμαι που δεν εκτιμάται. Θα έπρεπε. Ειδικά στο τέλο μου βγάζει κάτι τόσο ωραίο. Και μου αρέσει πάρα πολύ το staging που έχουν επιλέξει. Σου κάνει λίγο ότι είναι σαν να βλέπει βίντεο κλειπ. Γιατί έχουν έτσι ωραία κοντινά πλάνα. Επίση πολύ ωραία φωνή ο τραγουδιστή. Γενικά είναι από τα στυλ που ακούω. Οπότε δεν ξέρω αν έχω να πω πολλά βασικά. Απλά στεναχωριέμαι το ότι δεν εκτιμάται. Μακάρι να περάσει πραγματικά. Στο νούμερο 14 έχω την Αυστραλία. Η οποία Αυστραλία, όταν την πρωτοάκουσα, ένιωσα κάπως περίεργα, ωστόσο τελικά μπορώ να πω ότι μου άρεσε. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω αυτό το είδος, είναι progressive metal. Μου αρέσει αυτός ο πόνος που δίνει με αυτό το «ο» που κάνει σε κάποια φάση. Μου αρέσει η κιθάρα επίσης ε, προς το τέλος. Βέβαια, οι Voyager μου άρεσαν πολύ περισσότερο με το περσινό του το κομμάτι, δεν το συζητώ αυτό. Αυτό έπρεπε να πάει, αν με ρωτάτε. Και θα μπορούσα να είναι στο top 10 μου, αλλά μου χάλασε πάρα πολύ τη φάση αυτό που είδα στην πρόβα. Δεν ξέρω τα πλάνα ήταν το η αισθητική που επέλεξαν να έχουν για αυτό το τραγούδι που δεν μου κολλάει. Δηλαδή βγάζουν πολύ αυτή την αισθητική του synth wave που δεν μου κολλάει με το τραγούδι που έχουν. Στο νούμερο 13 έχω τη Γεωργία. αυτό το τραγούδι που δεν βγάζει κανένα νόημα από του στίχους, η αλήθεια είναι. Αλλά μου βγάζει κάτι τόσο powerful που λένε και στο χωριό μου. Μου βγάζει κάτι επικό, ρε παιδί μου. Και εγώ με αυτά τρελαίνομαι. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ ωραία φωνή η Ρου. Ειδικά στο κομμάτι που είδαμε με την πρόβα, πολύ εντυπωσιακή η φωνή τη. Δεν ξέρω αν συμφωνώ με τον φωτισμό που έχουν επιλέξει για εκείνο το σημείο. Δηλαδή θα ήθελα κάτι πιο dark. Αλλά εντυπωσιακά και τα LED που έχουν έτσι στα πλάγια μου άρεσε πάρα πολύ. Ελπίζω να μην είναι τόσο στατικό όσο φαίνεται. Γιατί θα είναι κάπω βαρετό η αλήθεια είναι να τη βλέπει μόνο σε εκείνο το σημείο. Με το γεγονό πω δεν βγάζω κανένα νόημα από τους στίχους δεν θα το κρύψω να είναι ποιήσι και να μην καταλαβαίνω δεν ξέρω και πλησιάζουμε στο top 10 αλλά προς το παρόν στο νούμερο 12 έχω τη Γαλλία πολύ αρχίζω να εκνευρίζομαι με αυτή τη συμμετοχή γενικά και ο λόγος είναι ότι άμα κερδίσει αυτό το τραγούδι ενώ θα μπορούσε να κερδίσει η Μπάρμπαρα εγώ το θεωρώ γύρω σιλή αυτό το πράγμα. Ναι, το είπα. Γενικά περίμενα, ρε παιδί μου, ότι θα έχουμε έτσι κάτι γκράντε από τη Γαλλία φέτο, λόγω τη ε, La Zara. Πάτε μου, έρχονται τα ζάρα στο μυαλό, όταν λέω το όνομά τη. Και όταν έβαλα να ακούσω το τραγούδι, που ξεκινάει έτσι πολύ γκράντε, α πούμε, και πιστεύω ότι θα ακούσει κάτι πολύ. Κάτι πολύ. <σχει> και είμαι σε φάση, ναι, ναι, okay, με έχει, με κράτας καλά, και κάνει εκείνη τη στροφή μετά σε αυτό το πιτάκι το pop. Και λέω Χριστέ μου, γιατί. Δεν καταλαβαίνετε το πόσο μου χάλασε το τραγούδι, ειλικρινά. Ήμουνα από το 100 έπεσα στο 0 σε δευτερόλεπτα. Δε, δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό το disco pop που έγινε μετά. Μου έγινε ένα πολύ απλό και κοινό τραγούδι. Βέβαια, έχουμε και αυτή τη φρενίτιδα που επικρατεί με την σκηνική παρουσία τη Γαλλία. Την οποία, οκ, okay, σε ένα σημείο μπορώ να την καταλάβω, ρε παιδί μου. Στην αρχή φαίνεται εντυπωσιακότατο, ειδικά τα πλάνα που είδαμε στην αρχή από την πρόβα. Όσου βγάζει τα winner vibes, δεν μπορώ να μην το αναγνωρίσω αυτό. Αλλά για μένα το kits ήταν προ το τέλο που λέει εκείνο το La France τη λέει, που έχει τη μακριά την νότα, που μου έχει μετά από πίσω ότι η Γαλλική Τη ημέα... Σημαία <σχει> δηλαδή γιατί, άσε τα πυροτεχνήματα τι είναι αυτά που πέφτουν, αλλά μην μου βάρεις τώρα τη Γαλλική Τη Σημαία, ξέρω ότι είσαι από τη Γαλλία, το καταλαβαίνω, μην αγχώνεσαι ναι, γενικά θεωρώ ότι θα είναι άδικο να κερδίσει η Γαλλία φέτος από τη στιγμή που δεν κέρδισε η Γαλλία του 21. και πάμε στο νούμερο 11 στο Ισραήλ Επίση, ένα αχταρμά Γενικότερα, δεν ξέρω τι γίνεται φέτο. Είναι σαν να υπάρχουν τρία διαφορετικά τραγούδια μέσα σε ένα. Είναι τρία σε ένα και συμφέρει. Δεν ξέρω. Ναι, γενικά υπήρχε ένα ιδιαίτερο hype για την Νόα την Κυρέλ, λόγω των χορευτικών τη ικανοτήτων. Εντάξει, γενικά και τραγουδάει και ωραία, ρε παιδί μου. Είναι από τα τραγούδια που δεν. Οκ. Okay. Είναι καλό για το είδο του, αλλά δεν είναι ότι τρελαίνεσαι κιόλα. Χρειάζεται να στο ανεβάσει πολύ το staging για να πει ότι έχει πιθανότητε. Πολύ έξυπνο αυτό που έκανε, που έβαλε το χορευτικό του dance, το break στο τέλο. Ε, εξυπνώ ότι στο δίνω. Ωστόσο, εντάξει, περίμενα dance break και δεν ήταν ότι ξετρελάθηκα κιόλα. Ειδικά σε εκείνο το πλάνο που γυρίζει, θα μπορούσα να ξετρελαθώ ακόμη περισσότερο. Μετά, όταν είναι με του χορευτέ, είναι πολύ πιο ωραίο και δίνει πόνο πραγματικά και μ' αρέσει. Φωνητικά φαίνεται καλή, έχω ακούσει πολύ Χειρότερε συμμετοχέ φέτο, φωνητικά. Γενικά φαίνεται ότι θα είναι ένα εντυπωσιακό act και δεν με χαλάει. Και επιτέλου πάμε στο top 10 μου. Finally, one point goes to. Ναι, στο νούμερο 10 έχω τη Σερβία. <σκοκλειοί> αχ, αυτή η Σερβία φέτος, αχ. Η Σερβία είναι όπως και η Μολδαβία φέτος για μένα, που θα μπορούσαν άνετα να είναι νούμερο ένα, αλλά αυτό που βλέπω στο staging... Yeah. Αλλά δεν μου πήγε η καρδιά να μην το βάλω top 10. Εντάξει, η Σερβία ε, είναι πιο πάνω για μένα από τη Μολδαβία σε αυτό το στυλ τέλο πάντων που σα εξήγησα για μένα. Μου βγάζει αυτό το gaming vibe. Επίση έχει αυτό το synth wave κάπω που μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Αλλά δεν μου άρεσε καθόλου το staging. Δηλαδή σε αυτό ήθελα τόσο πολύ να παίξουν με φωτισμό. Ειδικά προ το τέλο που είναι μόνο η μουσική. Θα μπορούσαν να κάνουν τόσο ωραία πράγματα. Και μου είναι ο άλλο που μου τραβάει κάτι καλώδια από του χορευτέ. Ρε φίλε, όχι, όχι. Είμαι μάλλον από του λίγου που δεν μου άρεσε που έβαλαν τα γραφικά αυτά που είναι τύπου που παίζει Taken, Mortal Kombat και τέτοια φάση. Επίση, ο τύπο είναι, πώ σα έλεγα για το Βίκτορα που θέλει να βγάλει την ενέργεια του τραγουδιού αλλά τη βγάζει σε υπερβολικό βαθμό που φαίνεται λίγο cringe ε αυτό μου βγάζει και ο λούκο μπλακ. Δηλαδή σε εκείνο το σημείο που μα έδειξαν από την πρόβα. Είναι άβολο ρε φίλε. Ένιωσα περίεργα όταν τον έβλεπα που ήταν έτσι στην κάμερα Οκ. Okay, Ρέμψε. Ρέμψε Αλλά ειλικρινά στεναχωριέμαι Θα μπορούσε να είναι το νούμερο 1 μου άνετα Στο νούμερο 9 έχω την Ουκρανία I can see right through you Trying to get a reaction. I just hit the action move. Η Ουκρανία η οποία παίζει από πέρσι ψηλά στα στοιχήματα, πέρσι επιβεβαιώθηκαν οι στοιχηματικές, κέρδισε, δεν ήμουν σύμφωνη όπως λογικά θα καταλάβατε. Φέτος όμως παίζει ακόμα ψηλά, όχι για πρώτη θέση προφανώς, για πεντάδα όμως σίγουρα, εντάξει ούτε για πεντάδα τη βλέπω, αλλά την προτιμάω από την περσινή Ουκρανία να σα πω την αλήθεια. Μου αρέσει πάρα πολύ το στυλ ε, τραγουδιού, είναι αυτό το ηλέκτρο που εμένα με εντριγκάρει όπως έχετε καταλάβει και μου άρεσε πάρα πολύ το staging που είδα. Πάρα πολύ. Σου βγάζει αυτή τη σκοτεινήλα που έχει αυτό το τραγούδι. Και είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω τι θα γίνει φέτο με την Ουκρανία στο televoting. Γιατί υπάρχει η διασπορά πλέον των Ουκρανών στι διάφορε χώρε. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό που έγινε πέρσι. Δηλαδή, αν γίνει ξανά αυτό φέτο, το λέω εδώ δημόσια, με βλέπετε, με χάσατε. Τελείωσε. το 10 το βλέπω. Αλλά με εκεί. Θέλω να ηρεμήσουμε λίγο. Στο νούμερο 8 έχω την Ιταλία. Αχ, Μάρκο μου, αχ. Από τι πιο ωραίε μπαλάντε φέτο. Τον ε, Μάρκο Μενγκόνι εγώ τον αγαπούσα από την πρώτη του συμμετοχή. Ήμουνα έτσι και λίγο πιο μικρή τότε. Ήταν ε, το γυροβιζιονικό κράσι μου τότε. Θα μπορούσε να είναι και φέτο βασικά τώρα που το σκέφτομαι. Είναι μια πολύ κλασική ιταλική μπαλάντα, η αλήθεια είναι. Παρ' όλα αυτά, εμένα μου αρέσει. Το προτιμώ πάρα πολύ από αυτό που πήγε πέρσι ε, επίση. Ο Μενγκόνη έχει φωνάρα. Ειδικά στο τέλο που βγάζει την νότα εκείνο το γρέζι, πώ ακριβώ λέγεται αυτό, δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Θυμάμαι και όλο που τον έβλεπα στον εθνικό τελικό που στο τέλο ήταν και ψιλοβουρκωμένο, ρε παιδί μου, που σημαίνει ότι το νιώθει πάρα πολύ το τραγούδι και εμένα αυτά με αγγίζουν. Οπότε δεν θα μπορούσα να μην είναι στο top 10 μου, καταλαβαίνετε. Στο νούμερο 7 έχω την Τσίπρο μα. Με τον Ανδρέα τον Λάμπρου είναι τόσο περίεργο να το λέω έτσι. Εμένα αυτό το τραγούδι μου άρεσε εξ αρχή. Ε, εντάξει, κάποιοι το λένε σου πλαστικούρα, το ακούω, παρόλα αυτά δεν με ενοχλεί. Το ρεφρέν του μου αρέσει πολύ και το πρικόρους μου αρέσει βασικά. Θυμίζει λίγο ο Michael Jackson, ξέρετε για ποιο τρόπο δεν μιλάω. Παρ' όλα αυτά, τι να κάνουμε, πλέον όλοι από κάπου παίρνουν. Το έχω αποδεχτεί πλέον και προχωράω στη ζωή μου. Ο Άντριου φαίνεται να μπορεί να τραγουδήσει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ωστόσο, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχει το hype που το αξίζει. Δηλαδή, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να είναι 22ο στα στοιχήματα. Όχι. Του αξίζει η αριστερή πλευρά του πίνακα. Εμένα μ' άρεσαν τα στοιχεία τη φύση, το νερό και η φωτιά. Θεωρώ ότι θα φαίνεται αρκετά εντυπωσιακό. Με προβλημάτισε λίγο μόνο πρώτον το ότι σε κάποια πλάνα μου φαίνεται λίγο μόνο γιατί είναι ο άνθρωπο. Αλλά με τα πλάνα μπορεί να διορθωθεί αυτό λιγάκι. Και δεύτερον, ότι φαίνεται να το στηρίζει πάρα πολύ το τραγούδι στα backing vocals. Αυτό με προβλημάτισε λίγο. Γιατί έχει δείξει ο άνθρωπο ότι μπορεί να το τραγουδάει. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι χρειάζεται τόσο πολύ να στηρίζεται εκεί. Γιατί σε κάποια φάση που κάνει αυτό το ου, παίρνει το μικρόφωνο και ακούγεται ακόμη το ου από τα backing vocals. Και αυτό είναι λίγο περίεργο, δεν μπορώ να μην το πω αυτό. Δηλαδή, αισθάνομαι στο τέλο που θα έχει και τη φωτιά λογικά τότε. Θα είναι πολύ εντυπωσιακό. Εντάξει, για το οπτέν μάλλον δύσκολο το κόβω, αλλά εντάξει. Και με αριστερή πλευρά νομίζω θα είμαι ευχαριστημένη. δεν με ρώτησε κανεί, αλλά ναι. Στο νούμερο 6 έχω την Αρμενία. Βίγκου, ντούγκου, λούγκου. Αυτό ακριβώ, τίποτα άλλο. Εγώ νόμιζα ότι ακούω αρμένικα, αλλά τελικά ήταν αγγλικά αυτά που έλεγε η κοπελιά, η μπρουνέτ. Εντάξει, <σκοπίλει> τέλο πάντων. Μου είναι λίγο άκυρη αυτή η στοίχη, δεν θα, θα σα το κρύψω. Παρόλα αυτά το θεωρώ πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Μου αρέσει πάρα πολύ η ίδια η μπρουνέτ. Μου αρέσει η ενορχήστρωση, δηλαδή δύο τραγούδια με έχουν εντυπωσιάσει από άποψη ενορχήστρωση, και αυτά είναι η Ελβετία και η Αρμενία. Χάρηκα πάρα πολύ που τραγουδάει καλά η μπρουνέτ, γιατί το φοβόμουν λίγο αυτό. Δεν με χαλάει καθόλου το ραπ κομμάτι, ίσα ίσα μου αρέσει. Η μόνη μου ένσταση είναι ότι ναι, μου αρέσουν τα πλάνα, τα κοντινά που έχει, την αναδεικνύουν, είναι και πανέμορφη. Ωστόσο, ελπίζω να μην είναι όλο τόσο στατικό. Και δεν μου αρέσει επίση το φω, το μοτίβο που έχουν, φαίνεται και πάνω στη μούρη τη. Δεν ξέρω, αυτό με χαλάει λιγάκι. Αλλά overall φαίνεται εντυπωσιακό. Έχω μια αίσθηση ότι θα τα πάει πολύ καλά φέτο η Αρμενία και μακάρι. Και στο νούμερο 5 έχω τη Γερμανία. Πω είχα πάρα πολλά χρόνια να βάλω top 10 τη Γερμανία, νομίζω. Είμαι πολύ χαρούμενη που πήγε αυτό το τραγούδι για τη Γερμανία. Πέρσι ήμουνα έξαλλη που δεν πήγαν οι electric uh, callboy, πώ λέγονται. Τώρα το δεν του θυμήθηκα αυτού. Τέλο πάντων, ναι, μου αρέσει αυτή η μεταλλιά. Δεν μπορώ να το κρύψω. Μου αρέσει πάρα πολύ το στυλ των Lord of the Lost. Γενικά δεν είμαι τύπο που ακούει τόσο τέτοια μουσική, αλλά κάποια πράγματα δεν μπορώ να μην τα εκτιμήσω. Και επίση μου άρεσε πάρα πολύ που μου άρεσαν τα πλάνα που είδα στην πρόβα. Το φοβήθηκα λίγο, αλλά ευτυχώ ήταν πολύ ωραία και έτσι με τι φωτιέ το κάνει ακόμη πιο εντυπωσιακό. Θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ αν δεν πάει καλά η Γερμανία φέτο και μάλλον δεν θα πάει. Θεωρώ ότι αφού βγήκε πρώτο ένα τραγούδι όπω το Χαλελούια των Λόρτι, γιατί να μην πάει καλά και το τραγούδι αυτό. Δεν σα λέω τώρα να βγει πρώτο, αλλά γιατί να μην πάει καλά. Έξελ. Δηλαδή, αν ακούσω Γερμανία 0 πόντου, πιστεύω ότι φέτο τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, θα έχετε ένα από τα πιο απολαυστικά reactions. Και πάμε στο νούμερο 4, στο οποίο έχω την Νορβηγία. Queen of the Kings. <laughs> Είχα ξετρελαθεί με αυτό το τραγούδι όταν πρώτο βγήκε. Μου άρεσε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι είμαι στο όριο του να το έχω ακούσει τόσε φορέ, ούτω ώστε να έχω αρχίσει να το βαριέμαι. Γι' αυτό σταμάτησα από κάποιο σημείο και μετά να το ακούω. Δεν είναι κάτι τρελά εντυπωσιακό live, αλλά μου αρέσει το vibe που βγάζει. Μου αρέσει η Αλεσάνδρα. Είναι πολύ ωραίο τυπάκι. Απλά δεν συμφωνώ με την αλλαγή που τη κάνανε στο ρούχο. Ελπίζω να έχουν κρατημένο και αυτό που είχαν στον εθνικό τελικό. Γενικά θεωρώ ότι αυτό που τη κάνανε τώρα δεν την πολυκολακεύει. Δηλαδή και εκείνη η κορώνα που τη άφησαν στη δεύτερη πρόβα, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται. Λίγα και καλά, γενικά. Επίση υπήρχε έτσι μια μουρμούρα σχετικά με τι φωνητικέ τη ικανότητε. Θεωρώ πω δεν θα έχει τέτοιο πρόβλημα. Εντάξει, απλά η κοπέλα περνούσε καλά στα pre πάρτι και δεν έδινε τόσο σημασία στο να βγάλει τέλεια τι νότε. δεν ξέρω, εμένα αυτό το στυλ τραγουδιού μου αρέσει πάρα πολύ. Σε συνδυασμό με την Αλεσάνδρα, σε συνδυασμό με τη φωνή τη, σε συνδυασμό με όλα, είναι και σε αυτή τη θέση που είναι για μένα. Και πάμε στο νούμερο 3 τη μεγαλύτερη έκπληξη ίσως για φέτος στη Φιλανδία. <χει> <χει> Όσοι είδατε την αντίδρασή μου στο TikTok για αυτή τη συμμετοχή, θα καταλάβετε το πόσο μπερδεμένη αισθάνθηκα για αυτή τη συμμετοχή. Τα πλέον δεν αισθάνομαι μπερδεμένη. Έχω κατασταλάξει ότι μου αρέσει. Εξακολουθεί να με ενοχλεί λίγο η αλλαγή στα μέσα του τραγουδιού, που γίνεται κάπω σαν. μου βγάζει κάτι κορεάτικο, κάτι K-pop, ρε παιδί μου, για το οποίο δεν ξετρελαίνομαι προσωπικά. Αλλά εντάξει. Αυτό το τσα 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 ε, είναι όλα τα λεφτά. Κουβαλάει όλο το τραγούδι. Δεν θεωρώ πω θα κερδίσει. Θεωρώ πω θα είναι πρώτο στο Κοινό, αλλά στι επιτροπέ, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Επιτροπέ αισθάνομαι ότι παίζει και να πατώσει, να ξέρετε. Εντάξει, <laughs> δεν το λε και το πιο απαιτητικό φωνητικά τραγούδι. Αλλά οκ. Okay, αυτή η συμμετοχή είναι από τι λίγε επίση που μου έσωσαν λίγο αυτή τη χρονιά. Γιατί αλλιώ. Κλάφτα χαράλαμπε. Στο νούμερο 2, ανατροπή για τα δικά μου δεδομένα, έχω τη Σουηδία. Ανατροπή γιατί μέχρι και αρκετά πρόσφατα ήταν στο νούμερο 1. Εντάξει, τώρα νομίζω τα λόγια είναι περιτά για αυτή τη συμμετοχή. Για τη Λωρίν, για το τραγούδι, για το staging. Ελπίζω απλά να μην την καταστρέψουν εντελώ φέτο. Βασικά πλέον το Melody Festival καταστρέφει τα acts του γιατί τα κάνει πολύ μεγαλύτερα σαν παραγωγή σε σχέση με το πώ είναι η actual Eurovision. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουν λίγο, δεν ξέρω τι γίνεται. Πέρα του ότι οι πλατφόρμε αυτέ πάνω και κάτω είναι πολύ πιο μικρέ από ότι ήταν στον εθνικό τελικό, δεν μου βγάζει καθόλου την ατμόσφαιρα που μου έβγαζε στον εθνικό τελικό. Δεν θέλει να είναι τόσο φωτεινό αυτό το act. Θέλει να υπάρχει αυτό τη το εφέ. Δεν ξέρω αν είναι εφέ που βάζεις ή παίζει με το φωτισμό για να δημιουργηθεί αυτό. Αλλά ναι, έχω πολύ μεγάλες ενστάσεις σχετικά με αυτό, σχετικά με το φωτισμό που επέλεξαν. Ελπίζω να αλλάξει. Τώρα φωνητικά, οκ, okay, η πρόβα που είδαμε δεν ήταν και ό,τι πιο αντιπροσωπευτικό, αλλά νομίζω είναι περιττό να αμφισβητήσουμε τι φωνητικέ ικανότητε τη Λωρίν. Την έχουμε ακούσει πόσε φορέ να τραγουδάει. Ξέρουμε ότι τραγουδάει καλά. Το τραγούδι, σαν τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, μου βγάζει πολλά vibes άμπα, ε, αλλά όπω είπα και πριν, το έχω αποδεχθεί. Προχωράω στη ζωή μου. Σου βγάζει πάρα πολύ vibes euphoria, αλλά όχι στο σημείο που να πει ότι το αντιγράφει, στο σημείο που είναι σαν να κάνει αναφορέ. Είναι σαν να υπάρχουν easter eggs του Euphoria, Καταλάβατε. Σαν πακέτο του αξίζει να είναι νούμερο ένα. Δεν το συζητώ αυτό. Απλά αισθανόμουν μέχρι και πριν τι πρόοδε ότι θα είναι πάρα πολύ προβλέψιμη φετινή η Eurovision. Και ενώ δεν μπορώ να μην παραδεχτώ ότι μπορεί να είναι νούμερο ένα αυτό το τραγούδι, παράλληλα βαριέμαι και πάρα πολύ να είναι νούμερο ένα αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Απ' τη μία, δεν. Συμφωνώ με το να είναι νούμερο 1 η Γαλλία. Απ' την άλλη, τουλάχιστον μου έβαλε μία αμφιβολία μέσα μου ότι δεν θα κερδίσει με μεγάλη διαφορά η Λωρίνα. Να υπάρχει έστω με ένα, ένα κάποιο ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, να υπάρχει ένα μικρό suspense. Α κερδίσει, ok, αλλά α μην είναι τόσο ξεκάθαρο. Και επιτέλου, το νούμερο 1, Παναγία μου, είναι, όπω θα καταλάβατε, η Ισπανία. Με αυτό το τραγούδι να κερδίσει η Ισπανία είμαι πολύ OK με αυτό. Ξέρω βέβαια ότι δεν θα κερδίσει, διότι και εγώ, σαν έτσι, η πρώτη ακρόαση, δεν είναι ότι ενθουσιάστηκα. Μην σα πω ότι εκνευριζόμουν κιόλα με αυτό το εα, δεν το καταλάβαινα ιδιαίτερα. Εντάξει, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι, σίγουρα όχι για όλου. Ωστόσο, όσο παίρνω ο καιρό, άρχισα να το εκτιμώ πολύ περισσότερο και να μου αρέσει κιόλα. Ναι, τολμώ να πω. Εντάξει, εγώ εκεί που έπαθα λαλα, ήταν όταν το είδα στον εθνικό τελικό. Οι τύποι έκαναν εξαιρετική δουλειά. Και μακάρι Παναγία μου να αποτυπωθεί και στον τελικό αυτό το πράγμα που έκαναν στον εθνικό του τελικό. Ελπίζω να μην τη χαντακώσουν όπω έκαναν με τη Λωρίνα. Τα χρώματα, το prop που έχουν, η κινηματογραφική αισθητική, η φωτογραφία που έχει αυτό το act είναι φανταστικά για μένα. Το ανεβάζουν χίλιε φορέ. Και το κερασάκι προφανώ το βάζει και η Μπλάνκα, η οποία, εντάξει, τι να πω για τη φωνή αυτή τη κοπέλα, πραγματικά είναι εξαιρετική, ειδικά στο τέλο. Δεν το συζητώ, εντάξει. Πραγματικά δεν θα στεναχωριόμουν καθόλου άμα κέρδιζε η Ισπανία φέτο, Αν και το κόβω λίγο απίθανο. Oh, αυτά Παναγία μου, τελειώσαμε και φέτος με το top μου από τα πιο κουραστικά γυρίσματα. <laughs> Αναμένω αλλαγές γενικά στο top μου μετά τους ημιτελικούς, ε, το μόνο σίγουρο. Μακάρι να υπάρχουν εκπλήξεις, ευχάριστες κατά βάση. Μπας και λίγο γίνει πιο ενδιαφέρουσα για μένα η φετινή Eurovision γιατί ναι... Δεν ξέρω αν φταίει που η φετινή μα συμμετοχή δεν πάει καλά και είμαι λίγο ξενερωμένη, ή αν φταίει γενικότερα που δεν με ξετρελαίνουν τα τραγούδια φέτο. Μάλλον ένα συνδυασμό των δύο είναι. Αλλά όπω και να έχει, οι Eurofans, ό,τι και να γίνει, είναι πάντα εκεί. Eurofans. Είπα Eurofans. Ο Χριστό και η Παναγία. Eurovisionικό fans, παιδιά. Ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, δηλαδή. Εννοείται ότι περιμένω και το δικό σα top ε, στα σχόλια. Είτε top 37, είτε top 10. Όπω σα βολεύει εσά, είναι και πολλά. 37 τραγούδια που να τα γράψει. Και είμαι έτοιμη για συζητήσει σχετικά με αυτά. Μέχρι τότε τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!